Tak, sypáme. Sypáme, jo. Ναι. Είμαστε σε ένα, με ένα φίλο σε ένα μπαράκι στην παραλία. Και έτσι όπως πήραμε το ποτό μας, κάποια στιγμή με πλησιάζει μια κοπέλα από ένα κοντινό τραπέζι σε εμάς και λέει, θα μπορούσα παρακαλώ πολύ να πάρω αυτό το σκαμπό, είναι ελεύθερο. Αυτή ήταν η πρώτη μας επαφή. Όταν την είδα λέω εντάξει, που να ξέρεις τι σε περιμένει. Πρώτη γνωριμία ήταν το 2009 σε ένα μπαράκι κάτω. Είχαμε κατεβεί με κάτι φίλες μου και ξαφνικά απέναντι βλέπω έναν πολύ ωραίο αρενοπό άντρα. Ήταν πολύ δύσκολο να τον πλησιάσω, οπότε προφασίστηκα ότι ήθελα ένα σκαμπό να καθίσω που δεν κάθισα ποτέ και για κανένα λόγο, βέβαια. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που είδα το Στέλιο. Βασικά δεν ήταν ακριβώς πρώτο ραντεβού. Πάλι με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, ξέρεις κάτι, βρίσκομαι εκεί με τις φίλες μου. Θέλεις να συναντηθούμε? Κάπως έτσι έγινε. Και μην ξεχάσεις να μου φέρεις και ένα πακέτο τσιγάρα που μου λείπει. Τέλος πάντων, εντάξει, πήγα εκεί όντως, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρε. Και όντως περάσαμε πάρα πολύ ωραία εκείνη τη βράδια, ήταν ξεχωριστή. Και νομίζω ότι και εκείνη το χάρισε. Πρώτο ραντεβού. Το πρώτο ραντεβού έγινε το Νοέμβριο του 2009. Είχε ψιλοεξεφανιστεί ο Στέλιος, τον πήρα εγώ τηλέφωνο. Είχα κανονίσει ήδη να βγω με κάτι φίλες μου. Και τον κάλεσα εκεί που είχαμε πάει για ούσο. Ήρθε, του πήρα τηλέφωνο και του λέω, αν θέλεις να έρθεις θα φέρεις και ένα πακέτο τσιγάρα μαζί σου. Πήγαμε εκεί, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Συνεχίσαμε τη βραδιά μας και σε ένα μπαράκι δυο μας. Εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι τα πράγματα στενεύουνε, τα περιθώρια στενεύουνε. Και από εκείνη τη μέρα και μετά ξεκίνησε η σχέση μου με το Στέλιο. Πρώτη εντύπωση είναι ότι σαφώς για μένα είναι ότι είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Το άλλο για μένα που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι είναι ένα πολύ καλό παιδί, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Και αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Σίγουρα έχει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα, τον οποίο προσωπικά εγώ τον θεωρώ σπάνιο. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό της χάρισμα είναι το γεγονός ότι δεν έχει μάθει να μισεί τους ανθρώπους και έχει μάθει να αγαπάει. Όταν ξεκινήσαμε και βγαίναμε με το Στέλιο και άρχισα να τον γνωρίζω σαν άνθρωπο, ο έρωτας ήρθε σε πολύ λίγες μέρες μέσα. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που αισθάνθηκα ότι μπορεί να πεθάνω από έρωτα. Είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Έχει πάρα πολύ έντονη την αίσθηση του χιούμορ. Και έχει πολύ μεγάλη επιμονή σε πολλά πράγματα που τον κάνουν μοναδικό. Τις πρώτες μέρες που βγαίναμε, ειδικά τα βράδια που βγαίναμε, έτσι πηγαίναμε στα κλαμπ και τα λοιπά, αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι το κατάλαβε ο ίδιος μου αδερφός. Μου λέει, έχει υπόψη ότι εδώ μάλλον θα παντρευτείς. Του λέω εγώ, εντάξει μωρέ, το λέω, δεν ξέρεις ακόμα και τα λοιπά. Μου λέει, άκου που σου λέω, εγώ ξέρω, σε ξέρω καλά, ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Και εγώ αυτό το συνέστημα είχα από την πρώτη στιγμή. Πιστεύω ότι από την πρώτη στιγμή ένιωθα αυτό το συνέστημα και έτσι έγινε από την πρώτη στιγμή, έγινε απολύτως φυσικό. Με το Στέλιο από τον Νοέμβριο του 2009 που ήμασταν μαζί, από την πρώτη μέρα το ήξερα ότι αυτός είναι ο άντρας της ζωής μου. Δεν ήξερα αν θα παντρευτούμε ή αν... ήξερα ότι θα γεράσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ήξερα αν θα γεράσουμε μέσα σε ένα γάμο ή όχι, αλλά ήξερα ότι θα γεράσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Το ήξερα, το ένιωθα. Μου το έβγαζε και εκείνος. Και τα αισθήματα ήταν αμοιβαία. Αυτό που μου αρέσει πολύ στο Στέλιο, εκτός ότι είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, είναι ότι μαζί του γίνομαι και εγώ καλύτερη. Δεν μπορεί να κρατήσει μίσος μέσα της και κακία για ανθρώπους. Και γίνομαι καλύτερη γιατί με βοηθάει, μου αλλάζει τον τρόπο σκέψης. Κυρίως έχει μάθει να αγαπάει. Τον τρόπο που αντιμετωπίζω τη ζωή. Η σχέση της με τους ανθρώπους βασίζεται στην αγάπη και στην εκτίμηση.
Αγαπάω πάρα πολύ απάνω του την επιμονή του, το ότι θέλει να φτιάχνει και να δημιουργεί καθημερινά πράγματα. Δεν σταματάει πουθενά, δεν κολλάει πουθενά, προοδεύει και μαζί του προοδεύω κι εγώ.